Ο κύριος που πρωταγωνιστεί στο συγκεκριμένο βίντεο ζει το όνειρό του μπροστά μας. Δηλαδή, ζει σε ένα κόσμο όπου δεν υπάρχουν πρέτα-πορτέ, ενδύματα της σειράς ή του σωρού, υπάρχουν μόνο ενδύματα κατά παραγγελίαν, κομμένα και ραμμένα ακριβώς τα μέτρα του εν λόγω κύριου. Παίζοντας με ολογράμματα, ο ηρωάς μας, αντί για το κουστούμι, δημιουργεί εικονικά το αυτοκίνητο των ονείρων του, τοποθετεί όμως απολύτως υπαρκτά ελαστικά. Όποιο κι αν είναι το υπεραυτοκίνητο, το Dream Car και ούτω καθεξής, τα ελαστικά είναι Pirelli P0. Μόνο που αυτή η νέα γενιά Pirelli P0 φτιάχνεται sur mesure ή σε απλά ελληνικά, ταιριάζει γάντι σε καθένα από τα ονειρικά αυτοκίνητα που δημιουργεί με την ψηφιακή του φαντασία ο φίλος μας. Εκτός από το ότι είναι μαύρο και στρογγυλό, το P0 δεν έχει πολλά άλλα κοινά με τα περισσότερα ελαστικά της αγοράς. Παράγεται σε 3 εξατομικευμένες εκδόσεις για αυτοκίνητα διαφορετικών προδιαγραφών, χαρακτηριστικών και κυρίως επιδόσεων. Για μοντέλα με σπορ χαρακτήρα υπάρχει μια λιγότερο ανάγλυφη χάραξη πέλματος, η οποία είναι προσανατολισμένη στα πιο δυναμικά αυτοκίνητα που κινούνται σε οριακές επιδόσεις. Η δεύτερη χάραξη πέλματος ενδείκνυται περισσότερο για πιο ήπιες καταστάσεις λόγου χάνια σεντάν, με τον εξωτερικό όμο να φέρει βαθύτερες αυλακώσεις. Επίσης, αυτός ο τύπος P0 είναι σχεδιασμένος για να απορροφά καλύτερα τις ανομαλίες του οδοστρώματος. Συντελεί έτσι τα μέγιστα στην άνεση, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα στα οικογενειακά αυτοκίνητα. Η τρίτη χάραξη πέλματος είναι πιο ακραία, αφού πλησιάζει αυτή των λεγόμενων slick, των πολύ μαλακών και άνευ αυλακώσεων ελαστικών, περίπου όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στα μηχανοκίνητα σπορ, ακόμη και στη Φόρμουλα 1. Αυτό είναι το ολοκένουργιο P0 Corsa. Μαζί όμως με τους άλλους δύο τύπους, δημιουργείται μια τριάδα ταυτόσιμη με αυτό που η Pirelli ονομάζει Perfect Fit, ή ελληνιστή τέλεια εφαρμογή. Συνολικά, η σημερινή οικογένεια Pirelli P0 είναι πολύτεκνη, καθώς περιλαμβάνει 11 διαφορετικούς τύπους ελαστικών. Και ενώ το όνομα P0 από το 1986, όταν και πρωτοεμφανίστηκε, έως σήμερα έχει γίνει ένας μοντέρνος θρύλος του μηχανοκίνητου, το 0 αφορά μάλλον στους κατασκευαστές υπεραυτοκινήτων που δεν θα εμπιστεύονταν το κορυφαίο ελαστικό στην γκάμα της Pirelli. Πραγματικά, τουλάχιστον 1000 διαφορετικά μοντέλα σπορ και όχι μόνο αυτοκινήτων βγαίνουν από το εργοστάσιο με ελαστικά πρώτης τοποθέτησης που στα πλαϊνά τους φέρουν το λογότυπο Pirelli P0. Στην τελευταία εκδοχή τους δε, τα P0 κέρδισαν την εμπιστοσύνη άλλων 60 ολοκένουριων τετράτροχων πόθων από εταιρείες όπως η Lamborghini, η Ferrari, η McLaren, η Porsche και άλλες. Το ότι το P0 έχει γεννηθεί μέσα στους αγώνες αποδεικνύεται από την ίδια του την ιστορία. Ο κωδικός P0 αναφέρεται στο Project Zero, καθώς πριν από 30 χρόνια οι τεχνικοί της Pirelli προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα ελαστικό κατάλληλο για την θηριώδη Lancia Delta S4 Rally. Έκτοτε, οι επιτυχίες της Pirelli στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally αλλά και σε πάμπολες άλλες κατηγορίες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των κατασκευαστών. Όταν η δαιμονισμένη Ferrari F40 εμφανίστηκε το 1987 με λάστιχα P0, για την Pirelli ήταν σαν να είχε την ευλογία του Πάπα. Έγινε και δικαίως η εκλεκτή του Μαρανέλο. Με δεδομένο ότι η Pirelli είναι ο αποκλειστικός πάροχος ελαστικών σε όλες τις ομάδες της Φόρμουλα 1, θα ήταν παράδοξο εάν η τεχνογνωσία των Grand Prix δεν αξιοποιούνταν στα λάστιχα για τα υποτιθέμενα πολιτικά αυτοκίνητα. Η τεχνολογία F1BID που αφορά στην κατασκευή των P0 είναι η απόδειξη ότι το κράτημα, η αθόρυβη κύληση και η οικονομία έχουν δοκιμαστεί σκληρά στις πίστες της Φόρμουλα 1, εκεί όπου εάν δεν είσαι άξιος να πρωταγωνιστήσεις, είσαι αμεληταία ποσότητα. Ή, όπως θα λέγαμε εάν ήμασταν Αγγλοσάξονες, εάν δεν είσαι ήρωας, είσαι μηδενικό. Hero or zero. Μόνο που στην περίπτωση της Pirelli υπάρχει ανατροπή. Το P0 είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.